Σήμερα στο Reload έχουμε καλεσμένες μας δύο εκπρόσωπους του Club Rotaract, έτσι. Καλωσορίσατε, παιδιά. Καλωσορίσατε καταρχάς, έτσι. Ευχαριστούμε. Είναι club που στόχος του είναι... Είναι οργανισμός. Είναι το Διεθνές Rotary. Και κάθε Rotary Club μπορεί να κάνει έναν Rotaract, που είναι η νεολαία του Rotary. Για νεαρούς επαγγελματίες 18 με 30 χρόνων. Μέχρι 30 χρόνων, ας πούμε, θεωρείται νεολαία. Mm. Ναι. Δεν είναι όπως το X-Factor μέχρι 25. Όχι, αλλά να συζητήσουμε όμως, να μας πείτε λίγο έτσι, ποια είναι η ιδιότητα της καθεμιάς από εσάς στο συγκεκριμένο club. Είμαι η Έλενα Στυλιανίδη και από τα τέλη του Ιούνιου θα είμαι η εκπρόσωπος της Rotaract Περιφέρειας 2450. Από ό,τι κατάλαβα, πόσες χώρες είναι αυτή η περιφέρεια? Είναι 10 χώρες και όλα τα Rotaract Club αυτών των χώρων ανήκουμε στην ίδια περιφέρεια. Ποιες χώρες είναι? Είναι Αίγυπτος, Αρμενία, Μπαχρέιν, Κύπρος, Ντουμπάι, Λίβανος, Ιορδανία, Σουδάν, Παλαιστίνη. Ωραία, αφού θυμάσαι και τις 10 χώρες τις πρώτες, νομίζω σου αξίζει η θέση, γιατί αυτά θυμάσαι. Δεν έχει όμως καμία σχέση με ευρωπαϊκές χώρες, έτσι, από ό,τι κατάλαβα. Και Αρμενία Γεωργία. Και Αρμενία Γεωργία. Μάλιστα. Και η Χάρης. Εγώ είμαι το άτομο που είναι υπεύθυνο για το Public Relations του Rotaract στην Κύπρο. Άρα για τη χρονιά που έρχεται, η δουλειά μου θα είναι να προωθώ τα activities του Rotaract στην Κύπρο. Μάλιστα. Και το Rotaract, έτσι, ο σκοπός του είναι φιλανθρωπικός, έτσι? Όχι, δεν είναι φιλανθρωπικός οργανισμός. Ο κύριος του στόχος είναι να αναπτύξει, έχει ο στόχος την προσωπική να ανάπτυξη νεαρών επαγγελματιών, να αναπτύξει τις επαγγελματικές ικανότητες, τις ηγετικές ικανότητες, αλλά και μέρος του είναι και να κάνει κάποιες φιλαθροπίες. Αλλά δεν είναι καθαρός φιλαθροπικός οργανισμός. Άρα κάνετε κάποιες διοργανώσεις που έχουν φιλαθροπικό χαρακτήρα. Ναι. Αλλά... Σε τι επαγγέλματα, ας πούμε, μιλάμε για νεαρούς επαγγελματίες, σωστά? Ναι. Όταν λέμε επαγγελματίες, τι εννοούμε? Επαγγελματίες σε κάθε είδος? Σε ποιους τομείς? Ναι. Τομείς. Το ιδανικό είναι να υπάρχουν από όλα τα επαγγέλματα. Να είναι μέλη του Rotaract, από όλα, για να υπάρχει αυτό το γράμμα που να μπορούμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Και τι κερδίζει δηλαδή κάποιος που γίνεται μέλος του Rotaract? Κερδίζει πάρα πολλά. Στο επάγγελμα του να αναπτύσσεται, γίνεται καλύτερος ηγέτης, οι εργανωτικές του ικανότητες. Υπάρχουν σεμινάρια δηλαδή, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει? Ναι. Υπάρχουν, κάθε χρόνο γίνονται τα ράιλα, τα οποία διοργανώνει το Rotary. Που ράιλα είναι Rotary Youth Leadership Awards και στόχον έχουν να αναπτύξουν τις ηγετικές ικανότητες. Και βραβεύουν κάποιον δηλαδή? Όχι, δεν βραβεύουν κάποιον, απλώς ναι, λέγεται έτσι. Αλλά... Βραβεύεσαι βασικά για τη συμμετοχή σου, άρα με τη συμμετοχή μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, χτίζεις ένα πολύ δυνατό network και με πιο νεαρά άτομα, αλλά και με καταξιωμένους επαγγελματίες του Rotary. Οι χώρες που μας είχετε πει πως είναι στο ίδιο σύνολο, ας πούμε, δεν είναι ευρωπαϊκές χώρες, αυτό έχω προσέξει. Mm-hmm. Ναι. Είναι κάτι που αποφασίζει το Διεθνές Rotary, με ποιες χώρες, δηλαδή η Ιταλία από μόνη της. Αν δεν κάνω λάθος, έχει τρεις περιφέρειες μέσα στην Ιταλία. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι μια από τις μεγαλύτερες περιφέρειες που έχουν τόσες πολλές χώρες μέσα. Στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι δύο περιφέρειες μέσα στην Ελλάδα. Έχει σχέση δηλαδή το πόσο μεγάλη είναι η χώρα? Όχι, γιατί η Αίγυπτος είναι τεράστια. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία... Και το πρόγραμμα δράσης, δηλαδή, για κάποιο μέλος, ποιο είναι συνήθως, δηλαδή, τι τύπου οργανώσεις του προτείνονται και τι μπορεί να παρακολουθήσει ο ίδιος μέσα στο κλαμπ? Βασικά συμμετέχει σε εβδομαδιαίες συναντήσεις, τις οποίες συναντήσεις γίνονται είτε σεμινάρια, είτε έχουμε καλεσμένους από διάφορους τομείς οι οποίοι μας ενημερώνουν για διάφορα θέματα. Και υπάρχει επίσης και ο συντονισμός διάφορων projects που αναλαμβάνει το κάθε κλαμπ από μόνο του. Άρα με το να συμμετέχει ένας νεαρός μπορεί να αναλάβει ηγετική θέση σε ένα από τα projects, τα οποία συνήθως είναι και αρκετά μεγάλα και σημαντικά, και να αναπτύξει έτσι περισσότερες ικανότητες, όχι αποκλειστικά στον τομέα του, αλλά οι οποίες θα βοηθήσουν γενικά στην επαγγελματική του κατάρτιση. Υπάρχει δράση στον πολιτιστικό τομέα? Ναι. Υπάρχει αρκετή δράση στον πολιτιστικό τομέα. Φαντάζομαι έχετε ακούσει για διάφορες συναυλίες τις οποίες οργάνωσε το Rotaract. Έχουμε στον πολιτιστικό τομέα... Έχουμε κάνει το όμιλος μου στη Λεμεσόν Αμαθουσία. Έχει κάνει ένα project πέρσι τον Οκτώβριο που πέρασε με το φεστιβάλ χορού που υπάρχει στέγη σύγχρονου χορού. Έχουμε κάνει διάφορα projects και στηρίξαμε τα διάφορα πολιτιστικά δρόμενα που έχουν κάνει.
Και επίσης έχουμε οργανώσει πάρα πολλές εκθέσεις τέχνης, στις οποίες προσπαθούμε να προβάλλουμε καλλιτέχνες οι οποίοι είναι καινούργιοι στο χώρο για να τους προωθήσουμε. Έχετε βάσει σε κάποια συγκεκριμένη πόλη εδώ στην Κύπρο? Σε όλες τις πόλεις βασικά. Σε όλες τις πόλεις υπάρχει τουλάχιστον ένα κλαμπ. Στην Πάφο δεν υπάρχει τώρα. Εντάξει, στόχος μας είναι να γίνει. Υπάρχουν 11 ρόταρα κλαμπ στην Κύπρο. Υπάρχουν 19 ρόταρι κλαμπ. Άρα από αυτά τα 19, τα 11 έχουν ρόταρα κλαμπ. Γιατί το ρόταρα κυπάγεται σε έναν ρόταρι. Την προηγούμενη εβδομάδα διεξήχθηκε όμως ένα event, έτσι. Θα μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Ήταν και το Reload και θα δούμε και αμέσως τώρα και ένα βιντεάκι. Αλλά μπορείτε να μας το προλογίσετε λίγο, γιατί θα δούμε αμέσως τώρα. Επειδή κάθε ρωταριανή χρονιά είναι από τα τέλη του Ιούνιου μέχρι τον επόμενο Ιούνιο, και τώρα θα έχουμε το ξεκίνημα της νέας ρωταριανής χρονιάς, είπαμε να μαζευτούμε όλοι οι ρωταράκτορς και φίλοι των ρωταράκτ στον Πρωταράν για ένα διήμερο, για να κάνουμε team building activities ώστε να έρθουμε πιο κοντά, να χτίσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών. Και πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Λέω να πάμε να δούμε το βίντεο και όταν επιστρέψουμε θέλω να με εξηγήσετε γιατί το σύμβολό σας είναι αυτός ο... πώς το εξηγείτε αυτό? Ο τροχός. Ναι. Λοιπόν, θα το μάθουμε αμέσως μετά το βίντεο. Θα λύσουμε και την απορία μας εδώ στο Reload. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Είμαστε σήμερα στο Πρωταράν, στο Fellowship των Rotaract. Έχουμε μαζευτεί 4 ομίλοι, όπου τα διάφορα μέλη ήρθαν εδώ να κάνουν διάφορα team building activities, δραστηριότητες γενικότερα, να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των ομίλων. Του Rotaract είναι η προσφορά πέραν του εαυτού μας. Εν μέρη καλύπτουμε και συνεισφορά προς την κοινότητα και συμπεριλαμβάνει και φιλανθρωπική προσφορά. Σήμερα αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες, όπως ασκήσεις ομαδικότητας, ούτως ώστε να αναπτυχθούν οι σχέσεις μεταξύ των ομίλων, με απότερο σκοπό την διεύρυνση του έργου μας ανά την Κύπρο.